Πολιτική κόντρα, όσο και αν ακούγεται παράξενο, προκαλεί Eurovision, καθώς το υποψήφιο τραγούδι της Γεωργίας με τον τίτλο «Πούτιν» δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα έχουν ήδη αρχίσει τα στοιχήματα για το διαγωνισμό που φέρνουν στην πρώτη πεντάδα την ελληνική συμμετοχή. Κέφαλο στην Ιμπηλιού έχει προκαλέσει το τραγούδι της Γεωργίας που θα διαγωνιστεί τον Μάιο στη Eurovision. Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, το δυναμικό κομμάτι του συγκροτήματος Stephane and 3G ρίχνει λάδι στη φωτιά στις σχέσεις Γεωργίας-Ρωσίας, αφού ο τίτλος του τραγουδιού We Don't Want Putin παραπέμπει εμφανώς στο όνομα του Ρώσου Πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν. Του μονατσινέωπα σου είχε, θα ουτσινεύω ότι μασίνα αγαπητή μεσίτζι μου δεν είχε. Gagzanilia, se tukat Evropa šida, nu, nakon onda, bilo rikši Moskoši. Λογοπαίγνιον δεν θέλουμε τον Πούτιν που ακούγεται σε ρυθμό δίσκο ήταν προκαθορισμένη πολιτική τακτική των Γεωργιανών, μας λέει ο συνθέτης Γιώργος Καλπακίδης, ο οποίος συμμετείχε στον τελικό της Γεωργίας με το τραγούδι Miracle. Ήταν μάλλον απόφαση προκαθορισμένη από ό,τι καταλάβαμε μετά. Αν θα πάει το τραγούδι έτσι όπως θα πάει, θα έχουν πρόβλημα στην Μόσχα, θεωρώ, οι Γεωργιανοί. Αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξουν κάποιους στίχους, τη μελωδία ενδεχομένως λίγο. This is...